Στη συνέχεια θα δείξουμε πώς συγχωνεύουμε και πώς διαιρούμε τα κελιά ενός πίνακα. Ας υποθέσουμε πως θέλουμε η λέξη μαθητές να βρίσκεται στο κέντρο των δύο στυλών. Θα πρέπει τα δύο κελιά να γίνουν ένα. Αυτό θα γίνει αν τα συγχωνεύσουμε. Το πρώτο βήμα όμως για να τα συγχωνεύσουμε είναι να τα επιλέξουμε. Κάνουμε λοιπόν ένα κλικ εδώ και με πατημένο το αριστερό πλήκτρο σύρουμε προς τα δεξιά. Τα δύο κελιά θεωρούνται τώρα επιλεγμένα. Στη συνέχεια από το μενού πίνακα κάνουμε ένα κλικ στην εντολή συγχώνευση κελιών και τα δύο κελιά έγιναν ένα. Για να μεταφέρουμε τώρα τη λέξη μαθητέ στο κέντρο του κελιού, κάνουμε ένα κλικ μέσα τη και επιλέγουμε στήχιση στο κέντρο. Ας δούμε τώρα πώς θα διαιρέσουμε ένα κελί. Υποθέτουμε πώς θέλουμε να διαιρέσουμε αυτό το κελί. Κάνουμε ένα κλικ για να εμφανιστεί το σημείο εισαγωγή μέσα του. Στη συνέχεια από το μενού πίνακα επιλέγουμε διαίρεση κελιών. Προσοχή, δεν επιλέγουμε διαίρεση πίνακα. Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγουμε τον αριθμό των στυλών και τον αριθμό των γραμμών. Α επιλέξουμε 2 για αριθμό στυλών και 2 για αριθμό γραμμών. Κάνοντα ένα κλικ στο OK το κελί έχει πλέον δύο γραμμές. Η πρώτη και η δεύτερη και δύο στήλες. Ας υποθέσουμε τώρα πως θέλουμε αυτό το κελί να το διαιρέσουμε σε δύο γραμμές. Κάνουμε ένα κλικ για να εισάγουμε το σημείο εισαγωγής μέσα του και από το μενού πίνακα επιλέγουμε διαίρεση κελιών. Επιλέγουμε αριθμό γραμμών 2, ενώ αριθμό στυλών 1. Κάνουμε ένα κλικ στο OK και το αποτέλεσμα είναι αυτό. Το κελί έχει πλέον δύο γραμμές.